Λοιπόν, εκεί ήρθε νομίζω η ώρα να ξαναπάω μια βόλτα νοηρά μέχρι τα Χανιά και να συναντήσω εκεί, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, τον κύριο Αντώνη Σκαμνάκη. Είναι μέλος της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Πολιτών ενάντια στην εγχώρηση του Ιωάννη Δασκαλογιάννη. Έχουμε συνομιλήσει και στο παρελθόν με τον κύριο Σκαμνάκη για το θέμα του αεροδρομίου πριν την παραχώρηση, εκχώρηση, όπως θέλετε πείτε το καθένας, στη Fraport. Και μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε και σήμερα με αφορμή την συνεδρίαση του συντονιστικού το απόγευμα. Κύριε Σκαμνάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας αυτό. Εκτός από αυτή την συνεδρίαση του συντονιστικού που θα γίνει το απόγευμα στα Χανιά, έχετε εκδώσει και μία έτσι μακροσκελέστατη ανακοίνωση, η οποία, πώς να το πω, κωδικοποιεί τα πρώτα σας συμπεράσματα μετά την παραχώρηση, εκχώρηση στη Fraport του Ιωάννη Δασκαλογιάννης. Ναι, ακριβώς. Μετά την έλευση 3 μηνών περίπου από την ανάληψη της διοίκησης του αεροδρομίου από τη Fraport, η κατάσταση δεν έχει καθόλου βελτιωθεί. Αντιθέτως, έχουμε επιβεβαιωθεί για όλα αυτά που λέγαμε πριν η Fraport καταλάβει ουσιαστικά, γιατί εμείς έχουμε την εγκατάλειψη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης Χανίου. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έτσι έρχονται να επιβεβαιώσουν τα όσα λέγατε πριν την ολοκλήρωση της παραχώρησης εκχώρησης? Να υπενθυμίσουμε προς τους ακροατές ότι προφανώς η Fraport, η γερμανική δηλαδή αυτή η εταιρεία, δεν επένδυσε στην χώρα μας, δεν ήρθε δηλαδή με χρήματα γερμανικά ή από άλλους γερμανικούς, ας πούμε, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς να επενδύσει χρήματα. Αντιθέτως, δανείστηκε επί της ουσίας από ελληνικές τράπεζες και από τράπεζες στις οποίες συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι αλήθεια. Ουσιαστικά δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή, ο ελληνικός λαός χρηματοδότησε τη Fraport για να πάρει, να πάρει τα αεροδρόμια. Έτσι. Και το ποσό που κατέβαλε, το 1,2 δις και κάτι, επιστρέφει διαμέσου του ΤΑΙΠΕΔ στους δανειστές, κατά κύριο λόγο δηλαδή, στη γερμανική κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά για την πολιτική, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν αυτό για να έχουν και μία εικόνα οι ακροατές. Καλώς κάνετε και το υπενθυμίζετε. Με αυτή την ανακοίνωση νομίζω ότι του δανεισμού της Fraport είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, κύριε Σκαμνάκη, μέσα από αυτή εδώ τη συχνότητα. Μετά από αυτό το τρίμηνο, ποια είναι αυτά λοιπόν, τα... Τι έχει συμβεί? Πρώτον, έχουμε αύξηση των τελών κατά 2,40 ευρώ. Δηλαδή, αναπτύσσει επιβάτη, δηλαδή περίπου για μία διαδρομή πήγαινε έλα, έχουμε μία επιβάρηση περίπου 5 ευρώ ανεπιβάτη στο εισιτήριο βέβαια των εταιριών. Αυτό είναι το ένα. Αυτές οι αυξήσεις αναμένεται να συνεχίσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε δηλαδή και περαιτέρω αυξήσεις στα τέλη των επιβατών. Το δεύτερο που έχουμε είναι οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν μέσα στα αεροδρόμια. Εργασιακές συνθήκες, όπου θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επιβάλλουν στους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης και στα υπόλοιπα, αλλά κυρίως στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, να πληρώνουν τέλος στο πάρκινγκ. Για το πάρκινγκ. Δηλαδή επιβαρύνονται με 50 ευρώ οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι βέβαια είναι της τάξης των 600 ευρώ. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι εργαζόμενοι καταβάλουν, ας πούμε, πληρώνουν το πάρκινγκ. Προφανώς η Fraport δεν έχει χρήματα και προσπαθεί να μαζέψει και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το δεύτερο που βλέπουμε να γίνεται είναι επίσης το ζήτημα με τα τέλη που πληρώνουν οι διάφορες ερασιτεχνικές αερολέσκες, όπως και οι αερολέσκοι Χανίων. Επιβάλλει λοιπόν στις αερολέσκες. Ξέρετε, οι αερολέσκες είναι και επιτελούν και ένα κοινωνικό έργο. Δηλαδή είναι παρατηρητές των πυρκαγιών, παρατηρητές σε διάφορα σημεία, δηλαδή συνεισφέρουν, ας πούμε, σε αυτό που λένε πρόληψη και περιορισμός, ας πούμε, κινδύνων, κυρίως εξαιτίας της φωτιάς, των πυρκαγιών δηλαδή. Απομακρύνθηκε λοιπόν η αερολέσχη Χανίων, διότι ζητήθηκε από την Fraport να πληρώνει αυξημένα τέλη. Μάλιστα. Αυτό έγινε και με άλλες αερολέσχες σε άλλες περιοχές. Επίσης γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα μια τεράστια συζήτηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες πρόσβασης στο αεροδρόμιο, δηλαδή για τα λεγόμενα κτέλ, αλλά και για ταξί. Και για τα ταξί. Απαιτούν, ας πούμε, από τα κτέλ, κυρίως από τα κτέλ,
να πληρώνουν επίσης τέλη προσέγγισης. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, τα ΚΤΕΛ, εάν και εφόσον προχωρήσει αυτή η διαδικασία, εμείς έχουμε έγγραφα του ΚΤΕΛ που ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί προφανώς θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Φαντάζομαι δεν θα αντέξουν. Αν δεν σταματήσουν τα δρομολόγια, τα ΚΤΕΛ θα προχωρήσουν και θα επιβαρύνουν. Τους πολίτες, τους επιβάτες. Σωστό. Θα μετακυλήσουν το κόστος, όπως συνήθως συμβαίνει. Το αεροδρόμιο Φανίων δεν είναι σε απόσταση όπως το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης από την πόλη. Είναι αρκετά χιλιόμετρα. Είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα. Ναι, το γνωρίζω. 15 με 17 χιλιόμετρα από την πόλη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόσβαση. Δηλαδή για να πάρει κάποιος ένα ταξί από το αεροδρόμιο να κατέβει στην πόλη θέλει 25 ευρώ. Προφανώς, ναι, δεν είναι εύκολο όπως είναι εδώ σε εμάς που παίρνεις ένα ταξί και φτάνεις. Δεν μπορεί να είναι 22, δεν θυμάμαι, ταξί 20 και 25 ευρώ. Όπως και να έχει, είναι ένα κόστος πολύ σεβαστό, όπως σημαίνει ότι πάρα πολλοί επισκέπτες παίρνουν τα ΚΤΕΛ και εννοώ δημότες των Χανίων κτλ. Για να πάνε στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν σίγουρα αυτή η επιβολή τελών, αν ισχύσει, σίγουρα θα επιβαρύνει εν τέλει τους επιβάτες, δυστυχώς όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βέβαια έχουμε και άλλα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι προσπάθειες να καταληφθούν χώροι που δεν προβλέπονται μέσα από τη σύμβαση σε διάφορα αεροδρόμια, υποβάθμιση αεροδρομίων που ανήκουν αυτή τη στιγμή κάτω από δημόσιο έλεγχο, όπως ο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, προκειμένου να ενισχυθούν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και του Ακτίου, τα οποία είναι κάτω από τον έλεγχο της Φραπόρτ, προσπάθειες για επέκταση παραβιάζοντας περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από ζητήματα που επιβεβαιώνουν όλα αυτά που είχαμε. Τις κακές σας προβλέψεις, εν πάση περιπτώσει. Στο παρελθόν. Κοιτάξτε, η Fraport γενικά είναι μια γερμανική εταιρεία η οποία εκμεταλλεύτηκε τη δυσμενή οικονομική θέση της χώρας, άσκησε πιέσεις, επειδή είναι μια, όπως ξέρετε, ημικρατική εταιρεία, κατά βάση δηλαδή δημόσιου χαρακτήρα εταιρεία. Άσκησε προφανώς πιέσεις στην γερμανική κυβέρνηση και στη συνέχεια η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε εκβιάσανε την ελληνική κυβέρνηση. Άλλωστε η λεγόμενη αξιολόγηση δεν θα έκλεινε αν δεν γινόταν και το ζήτημα της εκχώρησης των αεροδρομίων. Κύριε Σκαμνάκη, πηγαίνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι πια, εν πάση περιπτώσει, έχει ολοκληρωθεί το θέμα της παραχώρησης προτριμήνου, από εδώ και πέρα πώς σκέφτεστε να κινηθείτε? Και το λέω γιατί έχετε έτσι, τουλάχιστον δεν έχουν πέσει τη δική μου αντίληψη, άρα συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, δεν έχουν υπάρξει έτσι κινητοποιήσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις αυτό το τρίμηνο. Προβαίνετε βέβαια σήμερα σε αυτή την συνεδρίαση, συνοδεύσατε και με αυτή την μακροσκελέστατη ανακοίνωση τα βασικά στοιχεία της οποίας θα συζητήσαμε ήδη. Από εδώ και πέρα πώς σκέφτεστε να κινηθείτε? Κοιτάξτε να σας πω, εμείς αντιλαμβανόμενοι ότι ένα μεγάλο μέρος της χανιωτικής κοινωνίας εργάζεται γύρω από τον τουρισμό, που είναι και η κύρια πηγή εσόδων κατά την περίοδο την καλοκαιρινή, δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, διότι αυτό ουσιαστικά θα απέβαινε και εις βάρος και της τοπικής κοινωνίας και εις βάρος, θα λέγαμε, και των ίδιων, της ίδιας πρωτοβουλίας. Οι μηχανισμοί δυσφήμισης είναι σε τιμότητα, να το ξέρετε αυτό. Και όταν λέω μηχανισμοί δυσφήμισης, εννοώ και μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι, τα οποία ενίοτε λειτουργούν, ας πούμε, και με ένα τρόπο προκλητικό, θα έλεγα, απέναντι σε διάφορα κινήματα τα οποία αναπτύσσουν. Και δεν το λέω φυσικά ούτε για το σταθμό σας, ο οποίος προβάλλει την άποψη τη δική μας. Όχι, καταλαβαίνω απολύτως, καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Καταλαβαίνω, γι' αυτό και δηλώνετε παρόν. Δηλώνετε παρόν, λοιπόν, αλλά όχι με δράσεις αυτή την περίοδο, την τουριστική, που θα μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Μετατοπίσαμε λοιπόν εμείς το βάρος της δράσης μας στο νομικό επίπεδο. Δηλαδή κάνουμε νομικές ενέργειες, δημιουργούμε εκείνους τους απαραίτητους φακέλους με στοιχεία, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα με ένα έτοιμο φάκελο να προσφύγουμε αργότερα στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδιορίζετε χρονικά αυτό, κύριε Σκαμνάκη? Αυτό ακόμα δεν μπορώ να σας το πω, διότι οι δικηγόροι, το προφανώς, η νομική ομάδα το επεξεργάζεται σε κεντρικό επίπεδο, παράλληλα με άλλες κινήσεις, δηλαδή, που υπάρχουν σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα. Αυτή είναι. Εμείς από Σεπτέμβριο, ουσιαστικά, προς τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουμε ξανά τις παρεμβάσεις μας προς την τοπική κοινωνία, τις ανεκτές μας δηλαδή
παρεμβάσεις. Mm-hmm. Με σεβασμό πάντα απέναντι στους επισκέπτες. Αλλά με στόχο οπωσδήποτε να εκθέσουμε, αν και δεν χρειάζεται να εκθέσουμε εμείς την Fraport, η Fraport εκτίθεται μόνη της ουσιαστικά. Εμείς θα διευρύνουμε όμως και την παρέμβασή μας. Ήδη στην ανακοίνωσή μας, από ό,τι προσέξατε, είμαστε κατά της απόφασης των Βρετανικών Αρχών εδώ στα Χανιά να εκχωρήσουν το πιο σημαντικό κομμάτι της πόλης, που βρίσκεται πάνω σε αρχαιολογικούς και μνημιακούς χώρους, δηλαδή η περιοχή συγκεκριμένα του Λόφου στο Καστέλιο, που είναι η μεραφεία και αυτά τα κτίρια, είναι η περιοχή που φαίνεται όλη η ιστορία της πόλης, η ιστορία δηλαδή 5.000 ετών. Το μπαλκόνι των Χανίων, που έλεγε και ο Τάσος. Το μπαλκόνι των Χανίων. Αυτή λοιπόν την απαράδεκτη εκχώρηση δημόσιου χώρου, διότι το Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο, δεν είναι ιδιωτικό, δεν ανήκει ούτε στον Βρετανικό ούτε στην Βρετανική Αρχή. Ναι. Τα κτίρια αυτά, τα οποία η τοπική κοινότητα, οι Χανιώτες δηλαδή και τα Χανιά, η πόλη, έδωσαν στο νεαρό τότε Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου αυτό να στεγαστεί, διότι δεν υπήρχαν κτηριακές εγκαταστάσεις, και δώσαμε ό,τι καλύτερο είχε η πόλη. Αυτά τα συγκεκριμένα κτίρια αγοράστηκαν από το Πολυτεχνείο με χρήματα που έδωσαν οι λεγόμενοι φίλοι του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, άλλα κτίρια όπως είναι η Βίλα Παπαδόπεδρου, η Γαλλική Σχολή, είναι νεότερα μνημεία, νεοκλασικά δηλαδή κτίρια, και αυτά φανταζόμαστε και υποθέτουμε ότι θα δοθούν και αυτά προκειμένου να γίνουν, να γίνουν ξενοδοχεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι Βρετανικές αρχές πρέπει, που επισημαίνουμε ότι λύγει η θητεία τους, δηλαδή η θητεία της Βρετανικής Αρχής λύγει σε λίγο, δεν μπορεί να δεσμεύσει αυτά τα κτίρια για 25 χρόνια σε μία εταιρεία, και μάλιστα ξένων συμφερόντων. Ναι. Λοιπόν, γιατί ποτέ αυτή η εταιρεία δεν θα φύγει μέσα από αυτά τα κτίρια. Μάλιστα. Τα 25 χρόνια θα γίνουν 50, 100 και στο τέλος θα είναι η ιδιοκτησία. Λοιπόν, ξένων, τα νεότερα μνημεία της πόλης. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να το συζητήσουμε. Θα το ήθελα αυτό να το συζητήσουμε μαζί και το θέμα του Πολυτεχνείου, γιατί και μέσω της εκπομπής αυτής έχω συνομιλήσει με τον κύριο Διγαλάκη, με τον κύριο Βάμβουκα. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ωστόσο την εκφράσατε στο λίγο κωδικοποιημένα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα ξαναπούμε σε μια άλλη στιγμή και για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε και με αφορμή το δάσκαλο Γιάννης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκαμνάκη, και πάλι για αυτή μας την κουβέντα. Καλή σας ημέρα. Καλά, yes.